δεν έχει προηγούμενο. Η διπλή, έτσι όπως εξελίσσεται, απόπειρα εκφοβισμού με ουρανοκατέβατες Μολότοφ και σε δεύτερο εργοστάσιο ζωοτροφών που ανήκει στον ίδιο επιχειρηματία. Είναι η στιγμή που το ντρόν κάνει την εμφάνισή του στις εγκαταστάσεις της ίδιας εταιρείας, αυτή τη φορά στο μεσοχωριό του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Προσεγγίζει το προάβλιο και αφήνει ένα δεύτερο αυτοσχέδιο ανενεργό μηχανισμό, προκαλώντας ωστόσο νέο συναγερμό στην ασφάλεια και τους πυροτεχνουργούς που έσπευσαν στο σημείο για αυτοψία και περισυλλογή. Το νέο βίντεο ντοκουμέντο από το χώρο του εργοστασίου είναι εξίσου αποκαλυπτικό. Η επίθεση εκδηλώθηκε λίγο πριν πέσει το σκοτάδι το απόγευμα της Κυριακής. Οι άγνωστοι τοποθέτησαν τον εμπριστικό μηχανισμό, κατεβάζοντάς τον και πάλι με ντρόν. Με τον ίδιο τρόπο που άφησαν την πρώτη Μολότοφ στην αυλή του εργοστασίου στις Μαργαρίτες Ρεθύμνου. Οι ιδιοκτικές αρχές που ερευνούν την πρωτοφανή υπόθεση φαίνεται να θεωρούν ότι η κίνηση του δράστη των δραστών να τοποθετήσουν εμπριστικό μηχανισμό με πανομοιότυπο τρόπο στο Μεσοχωριό δείχνει ότι είχαν σκοπό πιθανότατα να αποπροσανατολίσουν τις έρευνες. Και στις δύο περιπτώσεις έχει χρησιμοποιηθεί αυτοσχέδια κατασκευή που παραπέμπει σε Μολότοφ, ένα μπουκάλι που περιείχε πετρέλαιο και ένα ρολόι. Όμως η ανάφλεξη του μηχανισμού θα ήταν αδύνατη χωρίς τη φυσική παρουσία του δράστη που θα έπρεπε με κάποιο τρόπο να βάλει φωτιά. Οι αυτοσχέδιοι μηχανισμοί που δεν περιείχαν πυροκροτητή απενεργοποιήθηκαν από τους πυροτεχνουργούς και θα μεταφερθούν αυτούς ή στα εγκληματολογικά εργαστήρια της Ελλάς στην Αθήνα. Οι ιδιοκτικές αρχές σαρώνουν τις περιοχές γύρω από τα δύο εργοστάσια, αναζητώντας υλικό από άλλες κάμερες που να κατέγραψαν τις υπερπτήσεις από τον ντρόν αλλά και τις κινήσεις του δράστη ή των δραστών.